μπορεί στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γονείς να υπάκουσαν στη συνομοσπονδία και να μετέφεραν με μάσκα τα παιδιά των δημοτικών στα σχολεία. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που επέλεξαν τις διαμαρτυρίες και τις συγκεντρώσεις έξω από τις σχολικές μονάδες των παιδιών τους. Στη Λεμεσό, οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Επαρχιακό Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας. Ο δρόμος από τα φώτα του λιμανιού, η Φραγκλίνου Ρούτσβελ, μέχρι τα φώτα των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι κλειστός για την τροχιά κίνηση. Έχονται να επιβάλλουν στα μωρά μας να φορούν τόσες ώρες μάσκες που για τα μωρά ένα του πες είχαμε, ένα το πιάσει το έναν του άλλου. Έχει παραπάνω κίνδυνος. Το ίδιο σκηνικό επικράτησε και στη Λάρνακα. Στο τρίτο δημοτικό σχολείο Αραδίπου, γονείς και παιδιά παρέμειναν εκτός τάξης και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο επαρχιακό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας. Ζητούμε να βάλουν τη μάσκα σε παιδιά μικρά, τα οποία πιστεύουμε ως γονείς ότι η χρήση της σε ολοήμερη βάση, γιατί μετά κάποια θα πάνε και απογευματινό σχολείο, θα τους επιφέρει προβλήματα στον οργανισμό τους. Δεν υπάρχει καμία εργασία που να αναφέρεται ότι η παρατεταμένη χρήση της μάσκας στον παιδικό πληθυσμό μπορεί να του κάνει βλάβη σε οποιοδήποτε σύστημα του οργανισμού. Ένταση, διαπληκτισμοί και φωνές διαμαρτυρίας παρατηρήθηκαν και έξω από το Επαρχιακό Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας στην Πάφο, όταν γονείς θέλησαν να κινηματογραφήσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα αστυνομικούς. Τα παιδιά μας έχουν δικαιώματα, έχουν λόγο και σταματήστε να τα βάζετε στο πρόβλημα παιχνίδι σας. Στην πρωτεύουσα τώρα, διαμαρτυρόμενοι γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Στη Λεωφόρο Λεμεσού επιχείρησαν μάλιστα να πραγματοποιήσουν καθιστική διαμαρτυρία. Έξω από τα γραφεία της ΠΟΕΔ έστρεψαν τα βέλη τους κατά των δασκάλων. Με το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του να καταδικάζει το γεγονός. Ερωτηθείς πάντως εάν υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία όπως συνέβη και πέρσι, ο Δ. Καραγιάννης απάντησε αρνητικά. Πέρυσι ακριβώς την ίδια περίοδο είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Άρχισε να διαφαίνεται μία έξαρση του ιού, την οποία βλέπουμε και τώρα. Προσθέτοντας μάλιστα πως παραμένει να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει και ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 5 ετών.